Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτή τη νέα πραγματικότητα τη συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επενδυτές και κυρίως η ίδια η παραγωγή. Ποιο εργαλείο έχουμε εμείς ως Υπουργείο αυτή την ώρα για να στηρίξουμε τη συγκεκριμένη προσπάθεια? Το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος στη βάση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη που θα έχει σαφή στόχευση και θα απαντά στις προκλήσεις της εποχής, το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και τις παθογένειες του πρωτογενείου τομέα της χώρας. Έχουμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μια πορεία πολύ καλύτερη από το παρελθόν. Δεν είναι όμως αυτό το βασικό κριτήριο. Το κριτήριο είναι αν ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καιρών, στις προσδοκίες των πολιτών και στο δικό μας στρατηγικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Εμείς οι ίδιοι να βάζουμε τον πήγη και να τον βάζουμε ψηλά. Όχι εκεί που ήταν στο παρελθόν. Πολύ ψηλότερα, γιατί η δουλειά μας δεν είναι να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στον πολιτικό ανταγωνισμό. Αυτό τις περισσότερες φορές είναι εύκολο. Δουλειά μας είναι να υπηρετήσουμε τον πολίτη, να πάμε τα πράγματα μπροστά. Η κυρία, όπως είπα και προηγούμενα, είναι διαφορετική. Οι ανάγκες είναι επιτακτικότερες και η κοινωνία της υπαίδρου περιμένει, όπως περιμένει το ξερό χώμα τη βροχή, τους πόρους του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης για να σταθεί στα πόδια της, να δουλέψει και να προοδεύσει. Περιμένουν, για παράδειγμα, οι αγρότες τον γεωπόνο, τον κτηνίατρο, τον σύμβουλο εφαρμογών να τους συνδράμει στην προσπάθειά τους. Άρα λοιπόν πρέπει να ενεργοποιήσουμε τάχιστα το θεσμό των αγροτικών συμβούλων. Έχουμε κι άλλο παράδειγμα. Ζημιές σε όλη τη χώρα. Άρα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τάχιστα τις δυνατότητες που μας δίνει το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την αποκατάσταση των ζημιών, των υποδομών. Δεν πρέπει να μείνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας για πολύ χρόνο εγκαταστάσεις, μονάδες οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν. Να πω και ένα ακόμα. Περιμένουν πολλοί κάτοικοι της Υπαίδρου να ξεκινήσουν τα λίτερ και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης για να πραγματοποιήσει πολλοί κόσμος στην επαρχία τα επενδυτικά του σχέδια που κατά κανόνα δίνουν προοπτικές στους τοπικούς πόρους. Η υποχρέωσή μας λοιπόν είναι να τρέξουμε να βγουν οι προκηρύξεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν αναφέρομαι στην προηγούμενη ημέρα, όχι γιατί θέλω να αποφύγω τον απολογισμό, αλλά γιατί προέχει η στόχευση. Οφείλω όμως να πω ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά, καθώς το επαναλαμβάνω και πάλι, έχει προκηρυχθεί ήδη ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος. Και βεβαίως οφείλω να αναγνωρίσω ότι και η συμμετοχή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ουσιαστική. Θα σταθώ για λίγο όμως στη στρατηγική μας επιλογή να επενδύσουμε στη συνεργασία μας με τις περιφέρειες της χώρας, εκχωρώντας αυτές τις σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους που φτάνουν στο 37,5% των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, θα έλεγα όχι απλά σημαντική, τομή στην εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής για τη χώρα μας, που εδράζεται στην πεποίθησή μας ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τις περιφέρειες στην υλοποίηση πολιτικών που αφορούν άμεσα αυτούς και βεβαίως συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Μια νέα λογική παρέμβαση στην αναπτυξιακή διαδικασία των αγροτικών περιοχών, η οποία θα εδράζει στην ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών και θα απαντά στα ουσιαστικά προβλήματα των Ελλήνων αγροτών και των κατοίκων της Υπαίθρου. Η επιδοματικού χαρακτήρα ενισχύσεις της παραγωγής που αποτέλεσαν κυρίαρχο συστατικό της πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες θα πρέπει να δώσουν τη θέση τους πλέον σε αναπτυξιακού χαρακτήρα επενδύσεις που θα δημιουργούν συνθήκες βελτίωσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνθήκες δημιουργίας, νέων θέσεων απασχόλησης, βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων,
καθώς και ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. Η εξυπηρέτηση εν τέλει των βασικών αυτών στρατηγικών προτεραιοτήτων μπορεί και πρέπει να εξυπηρετηθεί από τα μέτρα και τις δράσεις του νέου προγράμματος, που έχει ξεκινήσει δυναμικά και που πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας θα αποτελεί μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου. Με αυτά τα λίγα λόγια, αγαπητοί φίλες και φίλοι, να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ.